Ναι, για να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν. Καταρχήν για το Δαμάσι που και τη Μισοχώρα και το άλλο πολύ περισσισμό που τα χωριά. Έχουν αποκατασταθεί μόλις τις δύο σπίτια σε 3,5 χρόνια. Έχουν ξαναγίνει δηλαδή. Πρόσφατα επισκέφτηκα και το καταβλισμό που έχει εκεί πέρα με κοντέινερ και καταλαβαίνει σε αυτές τις συνθήκες ζέστης της Λάρισας τι σημαίνει να μείνει 3,5 χρόνια του κοντέινερ και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Λοιπόν, τους ανθρώπους τους ζητάνε μια σειρά από χαρτιά ξανά και ξανά. Υποτίθεται ότι είχε εγκριθεί στην αρχή μια επιδότηση, η οποία δεν έφτανε όμως σε καμία περίπτωση για να καλύψει την απώλεια του κόστους ξαναχτισίματος ενός σπιτιού. Ήταν νομίζω 800 ευρώ το τετραγωνικό. Σε καμία περίπτωση δεν τους υπαρκούσε. Γίνεται μια προσπάθεια ξανά με τα χαρτιά που καταθέτουν, γιατί δεν τους δέχτηκαν τα χαρτιά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια καθυστέρηση που τα λειτουργεί εδώ και 3,5 χρόνια και παραμένουν στο κοντέινερ. Δεύτερον, για τη Θεσσαλία, και επειδή είμαι και ο γύρω του Κουρέου σε αρκετά πράγματα, να πω καταρχήν ότι οι σκληροτρόφους είχαν υποσχεθεί 100% να ξαναφτιάξουν τα κουπάδια με αρνιά, όχι με πρόβατα. Δεν έχει δοθεί τίποτα ακόμα 10 μηνύσεις μετά. Δόθηκαν στην αρχή 6 Νοεμβρίου, πήραν 150 ευρώ για αυτή την προκαταβολή. Στις 17 Νοεμβρίου πήραν οι αγρότες για την παραγωγή από την ΕΛΓΑ μια προκαταβολή σε όλα τα προϊόντα που υπήρχε ζημιά, που όμως ήταν να εξοφληθεί 30 Ιουλίου και από ό,τι μαθαίνουμε τώρα ούτε αυτό θα γίνει. Κατορθωτό στις 30 Ιουλίου δεν έχει εξοφληθεί η αποζημίωση για την παραγωγή. Μιλάμε δηλαδή πλέον για 10 μήνες μετά την καταστροφή στη Θεσσαλία. Άνθρωποι που έχασαν και τα χωράφια τους και την παραγωγή τους και δεν έχουν εισόδημα, δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί, τουλάχιστον να μπορούν να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες και τα καλλιεργητικά έξοδα. Τα χωράφια που έχουν φερτά υλικά δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Λοιπόν, η ειδηλιακή εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για τη Θεσσαλία σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιστοιχή στην πραγματικότητα. Νομίζω το έδειξαν πολύ πρόσφατα, το κατάλαβε και η κυβέρνηση, ότι αυτά που έχουν γίνει στη Θεσσαλία σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά και όλους που έχουν πληγεί. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και στο Βλοκό Καρδίτσα που με έχουν καταγγείλει. Θυμάστε το χωριό που ήταν το νερό μέχρι τις σκεπές, που δεν έχουν πάρει ακόμα τα 6.600 ευρώ για την αποκατάσταση του σπιτιού τους. Και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εκκρεμότητες με την αρρωγή βεβαίως, που δόθηκαν πολύ λίγα χρήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο για να απαντήσω. Ο κανονισμός τελικά δεν μας καλύπτει, τα είπε και ο συνάδελφος Τσέλας αυτά. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού, που ούτως ή άλλως τα 20 δισεκατομμύρια από τα 22 δισεκατομμύρια φορολογίας τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, σύν τις ασφαλιστικές φορές των αγροτών μπορεί να καλυφθεί η αγροτική παραγωγή, σύν μέτρα που μπορούν να πάρθουν για να μην ξαναγίνουν τέτοιες ζημιές, όπως είναι στις φυσικές καταστροφές. Το ίδιο ισχύει για την αγροτική παραγωγή, μπορεί να γίνουν έργα υποδομές και να μην ξαναυπάρξουν τέτοιες καταστροφές, ή να είναι πολύ μικρότερες και πολύ μικρότερο και το κόστος αποζημίωσης της παραγωγής στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Τέλος για το νερό, για να το πω και αυτό επειδή ακούστηκε, να σας πω ότι εμείς ως Ομοσπονδία και ως Ομοσπονδίες όλης της Θεσσαλίας και Αγροτική Σύλλογη είμαστε ενάντια σε αυτό το νόμο που ψηφίστηκε για το νέο φορέα διαχείριση του νερού. Πιστεύουμε ότι είναι βήμα προς τη δυτικοποίηση του νερού, θα φέρει αύξηση της τιμής του νερού όπως φέρει αύξηση και της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ξανά. Συνεπώς, είμαστε απέναντι και θα είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα διεκδίκησης το επόμενο διάστημα, γιατί θα ξαναυπάρξουν νέοι αγώνες και μεγάλοι αγώνες, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια.